Γεύσεις και παράδοση της Λέσβου είχαν την ευκαιρία να γευτούν επισκέπτες από την Αυστραλία, οι οποίοι συμμετείχαν σε κάλεσμα για φίλεμα από τον Γυναικείο Συνεταιρισμό Παραγγείλων. Η δράση αυτή οργανώνεται τα τελευταία χρόνια κάθε Σεπτέμβριο και έχει σαν στόχο να προάγει την ξακουστή κουζίνα της Λέσβου στην Αυστραλία. Σούπιες με ελιές, χάχλες με αυγά και γιανά, κηδόνια γεμιστά αλλά και αρνί γεμιστό ήταν μερικές από τις γεύσεις που περιλάμβανε το πλούσιο τραπέζι στα παράκυλα. Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενες και είναι τιμή για μας αυτό που γίνεται επί 22 χρόνια. Περιμένουμε το Σεπτέμβρη, θα έλεγα, γιατί πέρα από το επαγγελματικό υπάρχει και το ανθρώπινο σε αυτή τη σχέση. Έχουμε δεθεί, θα έλεγα, με την κυρία που είναι επικεφαλής της ομάδας και περιμένουμε κάθε χρόνο την άφηξή τους σαν να περιμένουμε δικούς μας ανθρώπους. Τι ακριβώς γίνεται αυτή την ημέρα, την ημέρα της αντάμωσης και της γνωριμίας με τη λεσβική γαστρονομία? Τους υποδεχόμαστε, όπως παλιά, όπως ερχόταν κάποιος φιλοξενούμενος στο σπίτι μας. Έπειτα μαγειρεύουμε και μετά στην αυλή καθόμαστε και τρώμε όλοι μαζί. Κάτι το οποίο εσάς σας γεμίζει χαρά από τους καλεσμένους, τι θα ήταν αυτό? Ή όλης της ομάδας, γιατί δεν είστε μόνο εσείς? Είναι ο ενθουσιασμός τους, η ευχαρίστηση που νιώθουν και πραγματικά όταν φεύγουν μας αποχαιρετούν σαν να αποχαιρετούν δικούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ συγκινητικό. Είναι οι ελιές με τις σουπιές, είναι ο τραχανάς οι χάχλες με αυγά καγιανά, σαρδελίτσα παστή του κόλπου μας, χταποδάκι ξιδάτο, κηδόνια γεμιστά με ρύζι, αρνί γεμιστό, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ, κρέμιντο τυρόπιτα, χόρτα, μελιτζάνα παπουτσάκι, ψεύτο παπουτσάκι με φέτα, μυτιλίνης και διάφορα λαχανικά. Είναι μεγάλη μας χαρά που κάθε χρόνο δεχόμαστε τους Αυστραλούς επισκέπτες εδώ στις εγκαταστάσεις μας. Και το εξαιρετικά ενδιαφέρον με αυτή τη δράση είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί μειούνται στη λεσβιακή κουζίνα, μαγειρεύουν μαζί μας. Συζητάμε για τα συστατικά της κάθε συνταγής και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η γεύση μας και η λεσβιακή γαστρονομία να ταξιδεύει και εκτός Λέσβου και εκτός Ελλάδος. Και το σημαντικότερο από όλα, θα έλεγα, είναι όλη αυτή η ενέργεια που βγαίνει από αυτή τη συνεργασία και τη σχέση που θέλουμε κάθε χρόνο να συμβαίνει και να μας κάνει έτσι, να νιώθουμε τόσο όμορφα συναισθήματα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό που νέοι όπως εσύ έχουν σταθεί κοντά σε πιο έμπειρους ανθρώπους και συνεχίζουν αυτό το θησαυρό που έχει η Λέσβος. Πόσο σημαντικό είναι να αυξηθούν οι νέοι στον τόπο μας, για τον τόπο μας? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα πραγματικά. Αποτελεί αδύρυτη ανάγκη να μπουν νέοι άνθρωποι σε αυτές τις δράσεις, οι συνεταιρισμοί να στελεχωθούν με νέους ανθρώπους, με νέες ιδέες, με όρεξη για ζωή, ώστε να παραδοθεί η σκητάλη στις επόμενες γενιές. Οπότε θεωρώ πολύ, πολύ σωστό το ότι το σχολιάζουμε αυτή τη στιγμή και ελπίζω πραγματικά στο μέλλον να στελεχωθούν όλοι οι συνεταιρισμοί με νέο κόσμο, με νέους ανθρώπους, με νέες ιδέες, όρεξη για δουλειά και να συνεχίσουμε έτσι να δημιουργούμε πράγματα. Είναι όμορφα. Λατρεύω τη θάλασσα, τον φρέσκο αέρα και το φαγητό είναι καταπληκτικό. Και αυτή η εμπειρία του να μαγειρεύουμε εδώ σήμερα μου έμαθε πολλά πράγματα και είναι πολύ ευχάριστα. Αγαπώ το μαγείρεμα. Ήταν πολύ ωραία και οι κυρίες που μας έδειξαν πώς να κάνουμε ντολμαδάκια. Είμαι δημοσιογράφος και για πολλά χρόνια διαβάζω για το φαγητό και δημιουργώ τηλεοπτικές εκπομπές για το φαγητό. Τα πιάτα στην Ελλάδα έχουν μια μαγεία για μένα και το να μπορώ να φέρνω ανθρώπους και να βλέπουν κάποιες από τις υπέροχες παραδοσιακές συνταγές των νησιών, όπως η Λέσβος, είναι ο απόλυτος σκοπός. The absolute goal.